πιάσουμε λίγο το θέμα με το ζηφιό που εντοπίστηκε νεκρό στην Κρεμαστή, στην Ρόδο. Είχε καταπιεί, μάλιστα βλέπουμε χαρακτηριστική φωτογραφία, είχε καταπιεί και περί τα 15 κιλά πλαστικά. Ο θάνατός του σχετίζεται με κατάποση μεγάλης ποσότητας πλαστικών, το θέμα των πλαστικών, των μικροπλαστικών, της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, των ακτών μας, της παράκτειας ζώνης, πανελλαδικά βέβαια, το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Και θέλω να πάμε στην κυρία Βίβιαν Λουιζίδου, είναι θαλάσσια βιολόγος. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους θεατές. Δεν ξέρω, είναι μια ανατριχιαστική, όχι μόνο εννοείται η εικόνα του ζώου, του νεκρού ζώου από τη μία, και από την άλλη βέβαια ο βασικός λόγος που προκάλεσε το θάνατο του ζήφιου. Ξέρετε, υπάρχει ένα ρητό που λέει «Plastic is great because it's durable and plastic is bad because it's durable». Τι σημαίνει αυτό, ότι το πλαστικό είναι κάτι που εννοείται χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Φανταστείτε πόσα πράγματα στην ιατρική, στα νοσοκομεία, στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε που είναι φτιαγμένα από πλαστικό και δεν θα μπορούσαν να είναι φτιαγμένα από κάποιο άλλο υλικό, γιατί είναι ανθεκτικό. Ταυτόχρονα όμως, το να είναι ανθεκτικό δημιουργεί προβλήματα στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην τροφική αλυσίδα, είτε ως μικροπλαστικά τα οποία διαλύονται μέσα στο νερό και περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα, άρα ακόμη και στο νερό που πίνουμε. Το καταπίνουν διάφορα ζώα από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Ο συγκεκριμένος ζηφιός τώρα που μελετήσαμε, δυστυχώς είχε ολόκληρες σακούλες μέσα στο στομάχι του. Ήταν συγκλονιστικό το θέαμα, γιατί βλέπεις ένα ζώο που έχει φτιάξει φύση σε αυτό το μέγεθος και έχει πεθάνει πολύ απλά από κάτι τόσο μικρό που έχουμε κατασκευάσει εμείς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που το πλαστικό φτάνει και κάνει τα ζώα αυτά να πεθαίνουν. Οι ζηφιοί, για την ακρίβεια, καταδύονται σε πάρα πολύ μεγάλα βάθη, ακόμη και 2.000-3.000 μέτρα, όπου εκεί φυσικά το φως δεν φτάνει, το φως φτάνει μέχρι τα 200 μέτρα βάθος μόνο. Και όταν οι ζηφιοί έχουν σαν κύρια τροφή τους τα βαθυπελαγικά καλαμάρια, βλέπουν ένα πλαστικό να κινείται στο νερό, φανταστείτε, οπότε το περνάνε, μπερδεύονται και το περνάνε και καλαμάρι, το περνάνε και τροφή, οπότε το καταπίνουνε. Και κάποια στιγμή γεμίζει το στομάχι τους από πλαστικά, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν. Το ζώο σταματάει να τρώει, γιατί μονίμως νιώθει ότι το στομάχι του είναι γεμάτο, ότι είναι χορτασμένο σε εισαγωγικά, αλλά είναι χορτασμένο από κάτι που δεν του προσδίδει θερμίδες. Άρα τελικά πεθαίνει από ασιτία. Μάλιστα, εντοπίστηκε εξ αρχής νεκρός ο ζηφιός. Ναι, ήταν εξ αρχής νεκρός. Μας ειδοποίησαν το Σάββατο. Πήγε ειδικό κλιμάκιο, ενημερώθηκε το λιμεναρχείο φυσικά, που είναι η αρμόδια αρχή για να πάει σε αυτά τα περιστατικά. Σε συνέχεια, εμείς από το Ιδρύο της Ρόδου και τον Ιδρυολογικό Σταθμό, μαζί με τον κτηνίατρο τον κύριο Μαριές, και σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, την κτηνιατρική σχολή, με την αναπληρώτρια καθηγήτρια κυρία Κομνηνού και την περιβαλλοντική οργάνωση Αρίων, που ασχολείται με την διάσωση και προστασία των κοιτοδών, των ελληνικών κοιτοδών. Συντονιστήκαμε όλοι μαζί και με τις οδηγίες της πήγαμε, κάναμε νεκροψία, συλλέξαμε δείγματα από διάφορους ιστούς του ζώου, έτσι ώστε να στείλουμε τα δείγματα στην κτηνιατρική σχολή για να γίνει περαιτέρω ανατομική μελέτη, ιστολογική μελέτη. Και τα υπόλοιπα στοιχεία από το στομάχι, πλαστικές σακούλες, θα μελετηθούν εδώ στο ενιδρίο της Ρόδου από τα υπόλοιπα μέλη του Υδρολογικού Σταθμού Ρόδου, που είμαστε με τμήμα του παράρτημα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που καταγράφεται θάνατος από πλαστικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Σκεφτείτε ότι το Υδρολογικό Σταθμό Ρόδου τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον έχει μελετήσει πολλούς εκβρασμούς από κοιτώδη. Πάνω από 30 άτομα κοιτωδών έχουν εκβραστεί γύρω από τη Ρόδο μόνο, έτσι. Συν πόσες χελώνες, πάνω από 200 άτομα χελωνών που είτε έχουν βρεθεί τραυματισμένες, είτε έχουν καταπιεί πλαστικά, πετονιές κτλ. Άρα δεν είναι μόνο τα κοιτώδη που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό με την θαλάσσια ρύπανση, είναι όλοι οι οργανισμοί.
Και φυσικά όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στα άτομα που εκβράζονται νεκρά και βρίσκουμε στο στομάχι τους πλαστικά. Ότι ο θάνατος έχει προέλθει δηλαδή από τα πλαστικά. Μάλιστα, τι να πούμε, να ευχηθούμε να είναι το τελευταίο περιστατικό, δεν ξέρω. Με τα δεδομένα που έχουμε και με το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν βάζουν φρένο σε αυτή την κακή συνήθεια, την εγκληματική κακή συνήθεια. Εγκληματική. Ακριβώς, ναι. Ίσως έχουμε και άλλα περιστατικά. Υπάρχουν όμως τρόποι να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών. Δεν είναι η λύση, να θυμόμαστε, δεν είναι η ανακύκλωση, δεν είναι η λύση. Πρώτα πρέπει να κάνουμε τη μείωση της χρήσης των πλαστικών, μετά την επαναχρησιμοποίηση και η τελευταία λύση πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι η ανακύκλωση. Άρα λοιπόν θυμόμαστε όταν πηγαίνουμε για ψώνια να έχουμε τη δική μας πάνινη τσάντα. Θυμόμαστε να παίρνουμε ένα παγούρι με το νερό, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αγοράσουμε πλαστικό μπουκάλι για νερό. Όταν πηγαίνουμε σε αλυσίδα, καφέ και θέλουμε να πάρουμε καφέ, έχουμε το δικό μας θερμός και πολλές αλυσίδες δίνουν ακόμη και έκπτωση όταν δώσουμε να μας κάνουν σωστά, τον καφέ σωστά, στο δικό μας παγούρι. Άρα υπάρχουν τρόποι. Σκεφτείτε ότι αν ο καθένας από εμάς κάνει έστω αυτό το μικρό βήμα στην καθημερινότητά του, θα που δεν είναι τίποτα, απλά έχουμε ένα παγούρι στην τσάντα μας. Ακριβώς. Είναι, λοιπόν. είναι η μόνη λύση. Και με αυτές τις συμβουλές και προτροπές προς τη σωστή κατεύθυνση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.